Ένας από τους ανθρώπους που έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο το βράδυ της Δευτέρας και μπράβο του είναι ο κύριος Γιάννης Βουτσελάκος, είναι ο πλήρωχος του TeraJet, τον οποίο έχουμε στην επικοινωνία μαζί μας. Γεια σας κύριε πλήρωχε, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι και θα με συγχωρέσετε αν δεν ακούγουμε καλά, γιατί είμαστε εν πλώ αυτή τη στιγμή και δεν έχω πολύ καλό σήμα. Θέλουμε αρχικά να σας ευχαριστήσουμε ως κοινωνία. Ακριβώς. Και ως μονάς και ως κοινωνία και ως... Για αυτό που κάνατε. 42 ανθρώπους περισυλλέξατε, έτσι. Δεν υπάρχει θέμα ευχαρίστησης. Αυτό ήταν το καθήκον που έπρεπε να πράξουμε σαν άνθρωποι κυρίως. Πρέπει να πω ότι στο σκάφος εννοείται δεν ήμουν μόνος μου. Είχα μαζί μου τον πρώτο μηχανικό, ναι, τον ύπαρχό μου και έναν ναύτη, οι οποίοι και αυτοί βοήθησαν μαζί με εμένα στο να περισυνελέξουμε από τα ανοιχτά της Ραφίνας περίπου 13 άτομα. Τους επιβιβάσαμε στα αλληλευτικά και μετά συνεχίσαμε και πήγαμε στο κόκκινο λιμανάκι και στο Μάτι, που εκεί έγινε για πάρα πολύ κόσμο, είχε περίπου 300 άτομα. Και συνεχίστηκε η επιχείρηση διάσωση. Με φουσκωτό ήσασταν, κύριε πλήρχε? Ήμασταν με τη Fast Rescue του καραβιού. Μάλιστα. Ένα πεντάμετρο πλαστικό σκάφος. Και καταλαβαίνετε ότι το βράδυ, γιατί περίπου 9 η ώρα, 9 και κάτι... Στα ανοιχτά τους βρήκατε τους ανθρώπους? Βρήκαμε στα ανοιχτά περίπου 3 με 4 μίλια βαθιά από το λιμάνι της Ραφίνας. Και θέλω να πω ότι ήταν εντελώς τυχαίο το περιστατικό, εντελώς τυχαίο, γιατί ο συνάδελφος του Super Runner τυχαία βρήκε κόσμο στα ανοιχτά και έτσι κάπως ξεκίνησε η όλη επιχείρηση να ψάχνουμε στα ανοιχτά. Η δική σας εμπλοκή δηλαδή ξεκίνησε από αυτό το τυχαίο περιστατικό? Ακριβώς. Εμείς λάβαμε ένα τηλεφώνημα, από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας που βρίσκομαι, τη CJF, τον κύριο Καβαλιέρο, να ετοιμάσουμε τη βάρκα ώστε να κατευθυνθούμε προς το Μάτι για να πάρουμε κόσμο που βρίσκεται εγκλωβισμένο στην παραλία. Και την ώρα που ξεκινήσαμε για να πάμε προς το Μάτι, βρήκαμε ένα αλλιευτικό και μας είπε να φύγουμε γρήγορα μαζί με τα σκάφη του λιμενικού να κατευθυνθούμε προς το Super Runner, γιατί έχει και άλλο κόσμο στα ανοιχτά. Και το θέμα είναι ότι ήταν σκοτάδι, δεν βλέπαμε τίποτα. Δεν ήταν μια εύκολη επιχείρηση. Για παράδειγμα, σαν ένα ναυάγιο που φοράνε τα σωσίβια τους με τα λαμπάκια τους και τους εντοπίζεις εύκολα. Εμείς έπρεπε μέσα στο σκοτάδι με τους φακούς μας να εντοπίσουμε ανθρώπους μέσα στη θάλασσα. Α, όλα αυτά γίνονται πριν έρθει το λιμενικό, πριν συνδράμει και το λιμενικό? Όχι, το λιμενικό υπήρχε από την αρχή. Α, μάλιστα. Και μάλιστα είχαμε και πάρα πολύ καλή συνεργασία με το λιμενικό. Και από τα λίγα που έχω ακούσει είναι ότι δεν υπήρχε, όχι, αυτά είναι, μην ακούτε τίποτα. Το λιμενικό ήταν από την αρχή εκεί. Απλά τα σκάφη του λιμενικού δεν μπορούν να βγουν έξω στην παραλία γιατί έχουν μεγάλο βύθισμα. Εμείς μπορέσαμε και βγήκαμε έξω και πήραμε τον κόσμο, γιατί τα βαρκάκια έχουν πολύ μικρό βύθισμα και μπορούν και κάνουν προσγειάλωση ώστε να μπαίνει ο κόσμος μέσα. Τι να πούμε, πλήρχε μου, συγχαρητήρια, μπράβο σας. Τώρα να την κάνω την ερώτηση, μήπως τα δίδυμα τα κοριτσάκια του κυρίου Φιλιππόπουλου τα θυμάστε σε καμιά διάσωση που κάνατε? Σας ζητάω παράλογο πράγμα τώρα, αλλά προσπαθούμε να βγάλουμε από την Μίγα Ξύγκη. Όχι, εμείς δεν πήραμε τα κοριτσάκια, εμείς δυστυχώς ήμασταν σε μια άλλη κατάσταση. Εμάς μας έφερε η μοίρα ώστε να μεταφέρουμε το κοριτσάκι το 14χρονο από την παραλία του Κόκκινου Λιμανιού προς το σκάφος του λιμενικού. Δυστυχώς εμείς, ο πρώτος μηχανικός δηλαδή, το πήρα γυαλιά και το παραμέσα στη βάρκα και το μεταφέραμε βαθιά στο σκάφος του λιμενικού. Το κοριτσάκι που πήδηξε τον κρεμό, λέτε. Ακριβώς. Κύριε Βουτσελάκο, μπράβο σας. Ο κύριος Γιάννης Βουτσελάκος, πλήρχος στο TeraJet και στους συνεργάτες σας, όπως και στον πλήρχο του Super Runner, ο οποίος επίσης έσπευσε στους ανθρώπους του λιμενικού και στους ανθρώπους με τις βάρκες που τρέξαν εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μην ξαναβιώσουμε τέτοιες καταστάσεις. Γεια σας, πλήρχε, να είστε καλά.